Για ποιος είναι προορισμένο αυτό το κανάλι νούμερο 3. Ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω αυτούς τους τίτλους, το για ποιους είναι προορισμένο αυτό το κανάλι και ουσιαστικά το οργανώνω σε ολόκληρη καινούρια λίστα αναπαραγωγής, είναι γιατί πρώτα απ' όλα αρχίζει να έχει πλάκα αυτή η σειρά για εμένα, αλλά βλέπω ότι είναι απαραίτητες κάποιες τοποθετήσεις, το να υπογραμμίζω κάποια πράγματα, όχι τόσο πολύ για να εκφράσω τον εαυτό μου, εγώ το εξέφρασα τον εαυτό μου, το για ποιους είναι προορισμένο αυτό το κανάλι σε ένα βίντεο και αυτό είναι αρκετό, ή το άλλο ηχογραφημένο βίντεο που ήταν το πιο σημαντικό για εμένα, το για ποιο λόγο χρειάζεται να φύγετε από το κανάλι μου. Εκεί ήταν πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη από την έκφραση, το ότι εκφράστηκα μέσα από αυτό, έκφραση εαυτού. Ο λόγος που συνεχίζω αυτή τη σειρά είναι γιατί οι τοποθετήσεις μου βοηθούν στο να εμπνευστείτε και να βάλετε όρια στη δική σας ζωή. Το να ξέρετε μέχρι πού επιτρέπετε να φτάσει κάποιος και από ποιο σημείο και έπειτα είναι παραβίαση και παρέμβαση. Παραβίαση των ορίων σας και παρέμβαση του χώρου σας, του χρόνου σας, της ενέργειάς σας, του εαυτού σας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για ένα άλλο καινούριο παράδειγμα, το οποίο μου δόθηκε ως αφορμή για να συνεχίσω το για ποιους είναι προορισμένο το κανάλι μου και έχει να κάνει με ανθρώπους που σχολιάζουν πως αυτός ο χώρος είναι ένας δημόσιος χώρος, το κανάλι μου είναι ένας δημόσιος χώρος και είναι απαράδεκτο οι ηχογραφήσεις να μην είναι επαγγελματικές. Και να τα προσέχουμε αυτά, τόνισε η κοπέλα. Εννοείται ότι τέτοια σχόλια, τα οποία γίνονται με τρόπο ειρωνικό, στα όρια του υποτιμητικού, προσβλητικού και απαξιωτικού, διαγράφονται, αλλά μπλοκάρεται και ο χρήστης από το κανάλι μου. Αυτά τα ξεκαθαρίσαμε σε προηγούμενα βίντεο, ότι έχω καθήκον και οφείλω να κρατάω και τη συχνότητα του καναλιού υψηλή, αλλά δεν υπάρχει και κανένας λόγος κάποιος ο οποίος δεν νιώθει ότι δεν του ταιριάζει το περιεχόμενο του καναλιού να επιτρέπει στον εγκέφαλό του να μαριναρεται σε αυτό το περιεχόμενο από τη στιγμή που δεν του ταιριάζει. Λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει δημόσιος χώρος. Είναι λοιπόν δημόσιος χώρος ένας χώρος τον οποίο δεν έχεις προπληρώσει. Δηλαδή έρχεται κάποιος εδώ και λέει «Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το άλλο, να το κάνεις έτσι, να το κάνεις αλλιώς, τη γραμματική σου, το συντακτικό σου, την ηχογράφηση, τους ήχους». Πρόκειται για μια προπληρωμένη υπηρεσία που παρέχω εδώ. Τονίζω τη λέξη «προπληρωμένη υπηρεσία», όπως για παράδειγμα πάμε σε ένα δημόσιο φορέα. Σε μια υπηρεσία, όπως λέγαμε πριν δημόσιος χώρος, ωραία δημόσιος χώρος, πάω σε μια δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια υπηρεσία και οι παροχές της είναι προπληρωμένες. Οι υπηρεσίες και οι παροχές μιας δημόσιας υπηρεσίας είναι προπληρωμένες υπηρεσίες παροχές από ένα φορολογούμενο πολίτη. Οπότε έχω το δικαίωμα να διεκδικώ την εξυπηρέτησή μου. Βέβαια, μπορεί να μην βγάλω τελικά άκρη, τελικά θα μου δοθεί ένας υπάλληλος, θα πρέπει δηλαδή να συνεννοηθώ και να συνεργαστώ με έναν υπάλληλο, τύπου να τον φάω στη μάπα, ο οποίος να μην είναι καθόλου διαθέσιμος και συνεργάσιμος. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω δικαίωμα να διεκδικήσω καλύτερη παροχή υπηρεσιών, έχω δικαίωμα να διεκδικήσω να πάρω τις υπηρεσίες τις οποίες πήγα. Να πάρω. Γιατί είναι προπληρωμένες. Εδώ στο κανάλι μου υπάρχει κάτι προπληρωμένο. Εδώ είναι ένας χώρος, σαν το σπίτι μου, ο οποίος είναι ανοιχτός. Αυτό είναι το δημόσιο κομμάτι του, ο δημόσιος χαρακτήρας του, ότι είναι ένα σπίτι, ένας χώρος, φανταστείτε το σπίτι μου, όπως θέλω να φανταστείτε και το δικό σας σπίτι, που έχετε ανοιχτή την πόρτα. Έχω ανοιχτή την πόρτα και άρα άνθρωποι έρχονται και μπαινοβγαίνουν. Το ότι είναι ανοιχτή η πόρτα δεν σημαίνει πως κάποιος που θα μπει εδώ θα παραμείνει ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του. Η συμπεριφορά του, η συμπεριφορά της, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αν θα του κλείσω την πόρτα. Γιατί αυτός ο χώρος είναι δικός μου. Είναι ανοιχτή η πόρτα, ναι, σε σχέση με την πόρτα του σπιτιού μου που είναι κλειστή και κάποιος πρέπει να χτυπήσει και να του ανοίξω. Και αν θέλω, του ανοίγω.
Εδώ λοιπόν είναι η πόρτα ανοιχτή, μπαίνω, βγαίνει όποιος θέλει, αν δεν του αρέσει φεύγει, αν του αρέσει μένει, αλλά για να μείνει και να είναι καλοδεχούμενος καλοδεχούμενη χρειάζεται να προσέχει τη συμπεριφορά του. Άρα αν κάποιοι δεν μπορούν να αυτορυθμίσουν τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, είναι δικό τους πρόβλημα. Εγώ δεν θα ανεχτώ εδώ τέτοιες συμπεριφορές, όπως δεν πρέπει να ανέχεστε και εσείς συμπεριφορές ανθρώπων που σας χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι για τα αιτήματά τους, δίχως όμως εσείς να είστε υποχρεωμένοι ή να έχετε κάποιο καθήκον τύπου προπληρωμένης υπηρεσίας, να τους παρέχετε υπηρεσίες ή να τους παρέχετε την διευκόλυνση, την υλοποίηση, την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όταν λοιπόν κάποιος κερδίζει με τη συμπεριφορά του την παραμονή του σε ένα χώρο, μαγιά του. Όταν η συμπεριφορά είναι κακή, όταν η συμπεριφορά είναι υποτιμητική, απαξιωτική, προσβλητική, δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται σε κάποιο χώρο, ο οποίος χώρος δεν είναι προπληρωμένος. Και εδώ, μιας και λέω και ξαναλέω τη λέξη προπληρωμένος, θα αναφερθώ σε ένα άλλο σχόλιο μιας κοπέλας πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, ούτε θυμάμαι πια πόσο, που είπε να σας πληρώσουμε τότε. Α, όχι, δεν θέλω να με πληρώσετε. Και ο λόγος που δεν θέλω να με πληρώσετε και γι' αυτό και δεν έχω ενεργοποιημένη την υπηρεσία του YouTube όπου πληρώνει τους ανθρώπους που ανεβάζουν βίντεο, ο λόγος που δεν έχω ενεργοποιημένη αυτή την υπηρεσία είναι γιατί θέλω το κανάλι να παραμείνει ανεξάρτητο. Ανεξάρτητο από αυτές τις οικονομικές επιρροές. Θέλω να είναι ένας χώρος έκφρασης, ένας χώρος όπου μοιράζομαι, ένας χώρος που εκφράζομαι και μοιράζομαι μέσα από την καρδιά μου. Τα πράγματα που με συγκινούν, τα πράγματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και είναι καλοδεχούμενοι όλοι όσοι νιώθουν ότι κάτι εδώ τους ταιριάζει να παραμείνουν. Ο λόγος λοιπόν που όχι δεν θέλω να πληρώσετε αυτές τις υπηρεσίες εδώ και ούτε εγώ πληρώνομαι για αυτές τις υπηρεσίες, το έχω κάνει επίτηδες για να μπορώ να είμαι ανεξάρτητη και άρα να είναι η καρδιά μου καθαρή, το μυαλό μου καθαρό και διαυγές, να μοιράζομαι τα πράγματα που μιλούν στην καρδιά μου, τα πράγματα που με συγκινούν. Οι άνθρωποι λοιπόν που αναγνωρίζουν αυτή την πρόθεση, αυτή την προθυμία και αυτή τη διαθεσιμότητά μου, είναι άνθρωποι ταιριαστοί για τη συχνότητα του καναλιού. Ταιριαστοί στην ιδιοσυγκρασία μου και άρα και στην ιδιοσυγκρασία του καναλιού και άρα καλοδεχούμενοι. Οι υπόλοιποι όχι. Δεν είναι. Αν δεν ταιριάζουμε, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όλης μου της δουλειάς, της προσωπικής δουλειάς, της επαγγελματικής δουλειάς και της δουλειάς που προσφέρω εδώ, η λέξη τέριασμα. Αν δεν ταιριάζουμε, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε ο ένας τον άλλον με το να ανεχόμαστε την παρουσία ο ένας του άλλου. Για ποιο λόγο να ταλαιπωρούμαστε? Δεν σου αρέσει, φεύγεις. Όπως κάνω και εγώ. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα καναλιών στο YouTube, γιατί και εγώ φυσικά παρακολουθώ πολλά κανάλια στο YouTube. Έχω παραδείγματα τα οποία είναι κανάλια που λέω, «Α, αυτό το κανάλι μου αρέσει, θέλω να το παρακολουθήσω». Το παρακολουθώ, συνεχίζει να μου αρέσει, το παρακολουθώ, συνεχίζει να μου αρέσει και το κρατάω σε ένα σημείο, «Ναι, αυτά είναι από τα αγαπημένα μου». Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιο κανάλι κάποια στιγμή με απογοητεύει. Που έχει συμβεί φυσικά αυτό. Κάποιος τελικά εκφράζεται με μια τοξικότητα που δεν μου αρέσει. Ή με κάτι που δεν μου ταιριάζει. Σας αφήσω τη λέξη τοξικότητα γιατί προφανώς δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόθεση να είναι τοξικοί. Κάποιοι έχουν, αλλά όχι όλοι. Δεν μου ταιριάζει λοιπόν ένα κανάλι. Λέω, okay, αρχίζει να μου κάνει νερά, δεν μου αρέσει αυτό το κανάλι τόσο πολύ. Το βάζω λοιπόν σε αυτό το κουτάκι, πώς όταν κάνουμε declutter, πώς όταν δηλαδή αρχίζουμε και πετάμε κάποια πράγματα περιτά από το σπίτι μας και λέμε, αυτό δεν είμαι έτοιμη ακόμα να το πετάξω, θα το βάλω σε ένα κουτάκι κάπου στην ντουλάπα μου να μην το βλέπω. Και αν δεν το χρησιμοποιήσω μέσα σε ένα χρόνο, μετά μπορώ να το πετάξω. Σε μια τέτοια κατηγορία βρίσκονται και κάποια κανάλια του YouTube από εμένα. Λέω δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ, θα το αφήσω για λίγο και θα το ξανασκεφτώ.
αν θέλω να συνεχίσω να το παρακολουθώ ή όχι. Υπάρχουν κανάλια στα οποία είμαι εγγεγραμμένη και κανάλια στα οποία δεν είμαι εγγεγραμμένη. Τα παρακολουθώ χωρίς να είμαι εγγεγραμμένη. Δεν θέλω δηλαδή να εγγραφώ κάπου αν δεν είμαι σίγουρη. Θα μου πείτε δηλαδή αν γραφτώ κάπου είμαι 100% σίγουρη και αποκλείεται να φύγω. Όχι. Πριν από 1-1,5 χρόνο, δηλαδή κάπου λίγο μετά την έναρξη της πανδημίας, ένα κανάλι με απογοήτευσε πάρα πολύ. Η δημιουργός του με απογοήτευσε πάρα πολύ. Και πάτησα unsubscribe. Έφυγα κατευθείαν. Λέω όχι. Η άποψή της, η τοποθέτησή της, θεώρησα ότι παρασύρει πάρα πολύ κόσμο σε κάτι παρανοϊκό, σε κάτι συνωμοσιολογικά παρανοϊκό. Τονίζω τη λέξη παρανοϊκό. Και έφυγα. Κάποια στιγμή, πριν από 2-3 μήνες, την ξαναβρήκα στο δρόμο μου. Ξαναβρήκα στο δρόμο μου, δηλαδή, αυτό το κανάλι. Και λέω, okay, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Και έχει αλλάξει στάση. Άλλαξε στάση σε σχέση με τη στάση που κράτησε στην αρχή της πανδημίας και άρχισα να την ξαναπαρακολουθώ. Χωρίς να πατήσω εγγραφή όμως. Την παρακολουθώ και θα δω αν θέλω τελικά, αν πράγματι επανέλθει η εμπιστοσύνη μου στις τοποθετήσεις της και στον τρόπο που βιώνει την πραγματικότητα και που την εκφράζει στο κανάλι της. Αν κερδίσει την εμπιστοσύνη μου ξανά, θα πατήσω subscribe. Το ίδιο λοιπόν χρειάζεται να μάθουμε να κάνουμε όλοι μας. Δεν μας ταιριάζει κάτι, φεύγουμε, δεν μας καταδικάζει κανείς να παραμείνουμε, ούτε μας καταδικάζει κάποιος ή μας υποχρεώνει να είμαστε fans. Δηλαδή κάπου το παρατηρώ, το βλέπω, το παρακολουθώ και είμαι μέσα. Είμαι fan, έχω πάθος με το συγκεκριμένο κανάλι. Κάποιο άλλο κανάλι είναι έτσι για χάζεμα. Για διασκέδαση. Κάποιο άλλο κανάλι είναι, είμαι έτσι και έτσι. Δεν είμαι υποχρεωμένη να τα παρακολουθώ όλα ευλαβικά. Μπορώ να τα βάλω σε κατηγορίες. Αν όμως κάτι ξεφύγει από εκεί που νιώθω εγώ ότι είναι το αξιοπρεπές, ότι είναι το σωστό, φεύγω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνω στη λογική του να κάνω επίθεση σε κάποιον. Γιατί δεν έχω λόγο, δεν έχω λόγο. Τι λόγο έχω. Δεν μου αρέσει, φεύγω. Δεν μου ταιριάζει, φεύγω. Αυτό ισχύει για όλες τις σχέσεις, ισχύει σε όλες τις σχέσεις, ισχύει σε όλα τα πράγματα. Ακόμα κι αν είναι μια τροφή, δηλαδή επειδή με αυτό το λαχανικό μετάιζαν από παιδί και μου έλεγαν αυτό το λαχανικό κάνει πολύ καλό στο πεπτικό σύστημα, πρέπει να το τρως. Και το τρώει όλη μου η οικογένεια. Αν εμένα δεν μ' αρέσει, είμαι υποχρεωμένη να το κρατήσω. Δεν έχω τη δυνατότητα, το δικαίωμα να το αλλάξω. Να φάω ένα άλλο λαχανικό, να μην φάω από αυτή την κατηγορία. Παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντιζόμαστε. Και η φροντίδα έχει να κάνει με το που επιλέγουμε να μαρινάρουμε τον εγκέφαλό μας. Όσοι και όσες δυσκολεύονται με το περιεχόμενο του καναλιού, με τον τρόπο του καναλιού, με τον τρόπο που μιλάω, με τον τρόπο που δεν μιλάω, γιατί είναι και αυτό. Δεν είπατε αυτό, δεν κάνατε εκείνο, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά που λέω, είναι και αυτά που δεν λέω. Άρα, όποιος δυσκολεύεται, δεν υπάρχει λόγος να μένει εδώ. Εγώ φεύγω με τη μία από κάπου που δυσκολεύομαι. Αλλιώς το βάζω, είπαμε, στο κουτάκι του declutter. Το αφήνω για λίγο εκεί και λέω, και okay, σε παρακολουθώ και αν δεν μου αρέσεις, φεύγω. Αν τελικά έχω κάνει λάθος, επανέρχομαι. Απλά, όμορφα, ευγενικά, γενναιόδωρα, αρχοντικά, με χάρη. Έτσι χρειάζεται να ζούμε. Πιο απλά, πιο ήρεμα, πιο όμορφα, πιο ευγενικά. Ευγενικά δεν σημαίνει ότι αν κάτι δεν μου αρέσει, πρέπει να το υπομείνω. Είπαμε, φεύγω. Με ευγένεια και σεβασμό και χάρη. Προς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μου έκανε κάτι, που και να μου έκανε, υπάρχει νόμος, δεν θα πάρω εγώ τα όπλα, αλλά τέλος πάντων δεν μου έκανε και κάτι. Φεύγω. Φύγετε από σχέσεις και καταστάσεις που δεν τιμούν τη φροντίδα του εαυτού σας, που δεν τιμούν εσάς, που δεν τιμούν το ότι αξίζω. Το αξίζω, το είμαι σημαντική, ό,τι δεν τιμάει αυτές τις αξίες,
Ό,τι δεν τιμάει αυτές τις αξίες, το αφήνουμε στην άκρη ή φεύγουμε από αυτό. Δεν του λέμε να αλλάξει. Δεν του λέμε άλλαξε εσύ για να διευκολυνθώ εγώ. Άλλαξε εσύ για να βολευτώ εγώ. Άλλαξε εσύ για να νιώθω εγώ καλύτερα μαζί σου. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Μπορώ να κάνω την πρότασή μου με ευγένεια, με αρχοντιά, με σεβασμό, με χάρη. Έχουμε ξαναμιλήσει εδώ για την έννοια των απρόσκλητων συμβουλών. Λέμε τη συμβουλή μας, κάνουμε την πρότασή μας με σεβασμό και διακριτικότητα προς τα όρια του άλλου ανθρώπου και αν δούμε ότι δεν δουλεύει, φεύγουμε. Θέλουμε να μείνουμε και να μην φύγουμε, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι αυτός είναι και θα τον φάμε στη μάπα έτσι όπως είναι. Όχι άλλαξε εσύ για να διευκολυνθώ εγώ. Αυτοί είναι συναισθηματικοί εκβιασμοί που δεν επιτρέπονται από ένα σημείο και έπειτα όταν μιλάμε για σχέσεις ζωής ή για σχέσεις ουσιαστικές που θέλουμε να κρατήσουμε. Με συναισθηματικό εκβιασμό θα την κρατήσεις τη σχέση ζωής. Με τον σύντροφο, με τη σύντροφο, με το φίλο, με τη φίλη, με εκβιασμούς, αν δεν κάνεις εκείνο θα κάνω το άλλο. Κάνουμε προτάσεις, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, λέμε τα παραπονά μας, αλλά οι συναισθηματικοί εκβιασμοί δεν επιτρέπονται τουλάχιστον για τις βαθιές σχέσεις ή για το επίπεδο επίγνωσης και αντίληψης ενός ανθρώπου που λέει ότι δουλεύει με τον εαυτό του. Τονίζω τη λέξη λέει, γιατί όταν πέφτουμε στην παγίδα των συναισθηματικών εκβιασμών, της υποτίμησης και της απαξίωσης των άλλων ανθρώπων, του συντρόφου μας, της συντρόφου μας, των γονιών μας, των φίλων μας, τότε συγγνώμη, η προσωπική δουλειά ανάπτυξης έχει αποτύχει που έχουμε κάνει. Δεν δουλεύει. Γιατί υποτίθεται θα πρέπει να έχουμε ανέβει σε επίπεδο αντίληψης και επίγνωσης. Ας φροντιστούμε λοιπόν και αν δεν μας κάνει κάτι, φεύγουμε από αυτό.